Με την εκταμείευση τη έκτη δόση ανοιχτή και το θέμα των εγγυήσεων στον αέρα. Κυρίε και κύριοι, οι επικεφαλεί τη Τρόικα, που βρίσκονται και πάλι από σήμερα στην Αθήνα, ξεκίνησαν τι επαφέ του με τη νέα κυβέρνηση συνεργασία. Το κλιμάκιο τη τριμερού συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, ενώ νωρίτερα είχε επαφή με τον Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση και Υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο. Σήμερα, στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή το τελικό σχέδιο του προπολογισμού του 2012, που νωρίτερα είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα προπολογισμό δύσκολο αλλά και κρίσιμο, αφού έχει στόχο την επίτευξη πρωτογενού πλεονάσματο. Μαζί με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, Μπάμπη, καλησπέρα. Θα σα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία, του βασικού στόχου αυτού του προπολογισμού. Ένα προπολογισμό καθόλου εύκολο, Μπάμπη, και το μεγάλο στίχημα είναι το πλεόνασμα. Γιατί ήταν εύκολη προηγούμενη. Αλλά το πιο εύκολο πράγμα. Στο αποτελέσμα του φάνηκε πω όχι. Ναι, το πιο εύκολο πράγμα με του προπολογισμού είναι να του ρίχνει έξω. Μόνο που αυτή τη φορά, όπω και πέρυσι είναι αλήθεια, αλλά όλοι θυμούνται τι περάσανε οι κυβερνητικοί και εμεί από κοντά του. Ο προπολογισμό έπεσε έξω, η Ελλάδα έχασε την αξιοπιστία τη. Αυτή τη φορά είναι και θέμα υπόλοιψη επαγγελματική για τον Παπαδήμο, mm. αλλά και μέλλοντο πολιτικού για τον Βενιζέλο. Για να δούμε, θα βοηθήσει και κανεί άλλο. Πάντω το σίγουρο είναι ότι στην κυβέρνηση έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Και ενώ όλοι Δηλαδή όλα τα κόμματα. Άρα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ο προπολογισμό, πρέπει να σου πω, θα ήταν πολύ καλύτερο αν είχαμε πιάσει πέρυσι του στόχου. Τώρα, δυστυχώ, έχει διευρυνθεί το μέγεθο τη προσπάθεια. Για να καλύψει και τα κενά του περσινού, του φετινού, ε, βέβαια, δηλαδή ναι. του 11 του ε, προπολογισμού αυτού. Για παράδειγμα, πριν λοιπόν, πάρουμε. Παρά ξεκινάμε χώρους. από τα έσοδα, αυτό το πονεμένο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, 5,3 θα τα διαβάζω ή θα τα διαβάζω. Να τα διαβάσω εγώ Ωραία. λοιπόν. Να διαβάζω του τίτλου. 5,3 δι ψάχνουμε από, από του πρόσθετου φόρου. Λοιπόν, εδώ είναι τα αφορολόγητα και οι φοροαπαλλαγέ. Αυτά είναι. Ε, κατεβάζουμε λοιπόν από τι 12.000 χαμηλότερα mm -hmm. το αφορολόγητο. Ε, Φορολογείται το ενδιάμεσο. Άρα θα πάρουν πρόσθετα λεφτά. Άνθρωποι που δεν πλήρωσαν θα μπουν και θα πληρώσουν. Είναι 2,4 δι δηλαδή, από ακίνητη περιουσία, δηλαδή. Εδώ είναι κάτι το εξωφρενικό. Το 2010, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, και τα θυμάμαι, γιατί προετοιμάστηκα, ήταν 500 εκατομμύρια για φόρους ακίνητης περιουσίας mm -hmm. και τώρα θα πάμε σε 3,5. Πού θα τα Σε 3,5 το φαντάζεσαι. 7 φορές παραπάνω. Α, τώρα, το πού θα τα βρουν είναι αλήθεια, δυσκολεύονται. Καλά να είναι ιδέοι. Αλλά φαντάσου δηλαδή πόσο μεγάλη... Είναι αυτή η επιβάρηση και κατά τη στοιχεία πόσο μεγάλη ήταν η τρύπα που υπήρχε στα έσοδα και γι' αυτό βρήκαν αυτό το ωραίο χαρατσάκι να το mm -hmm. βάλουν εκεί. 269 εκατομμύρια από την εξίσωση του φόρου πετρελαίου. Αυτά είναι άλλα τόσο θα πάρουμε του χρόνου και θα τα βάλουμε σε καλή μεριά. Το πετρέλαιο κάποια στιγμή, αναρωτιέμαι, θα έχουμε του χρόνου το κράτος... Δικαίου και πρόνοια που χρειάζεται, ώστε να βρούμε τότε ποιο κρυώνει, να πάντου δώσουμε αυτά που θα χρειάζεται να μην κρυώνει. Αυτό ο περίφημο μηχανισμό. Αυτό ο περίφημο μηχανισμό. Θα ήταν, αν υπήρχε μια τέτοια υπηρεσία στο κράτο τώρα, με τα κινητά, ήδη θα έκανε και mm -hmm. αυτή τη δουλειά. Αλλά βέβαια για ελληνικό κράτο μιλάμε. Πάντω αυτά είναι τα βασικά καινούρια έσοδα που περιμένει ο προπολογισμό. Και πάμε στι δαπάνε για να δούμε περίπου τι, ίδια, έτσι, τι περίπου θέλουμε 5 5 να κάτι. περικόψουμε. Είναι δηλαδή στο 50-50 περίπου mm -hmm. το μείγμα αυτού του προπολογισμού. 5,1 δι λοιπόν θέλει το οικονομικό επιτελείο να περικόψει. 1,6 από μείωση μισθών στο δημόσιο. Εδώ είναι το καινούριο μισθολόγιο βαθμολόγιο και βεβαίω οι απομακρύνσει υπό τη μορφή mm -hmm. τη εφεδρεία. Βρήκαμε μια ωραία λέξη να πούμε στου ανθρώπου ότι πρακτικώ φεύγουν από τη δουλειά. Και εδώ από αυτό περιμένουν μια πολύ μεγάλη περικοπή. Βέβαια, είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Διότι κυρίω το κράτο δαπανά σε μισθού. Από πού αλλού λοιπόν, για να δούμε. Για ε, ε, Συνέχεια, 1,2 ναι. δι από οργανισμού λοιπόν, τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ εγώ έχω, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Βάλανε εδώ τώρα τα περσινά που δεν πιάσαν, σύν τα φετινά. Mm. Θυμάσαι ότι ο Καποδίστρια είχε τρία πεντακοσάρικα στη σειρά. Mm. Ε? Ο Καλικράτη. Α, ο Καλικράτη, ναι, είδε. Έχω μείνει πολύ πίσω. Ο Καλικράτη λοιπόν είχε τρία πεντακοσάρικα στη σειρά. Δεν τα πιάσανε, φαίνεται πέρσι, τα προσθέτουν εδώ. Αναρωτιέμαι οι Δήμοι πώ θα ζήσουν. Του βλέπω του Δήμου που τώρα λένε δεν θα κοπεί το ρεύμα, να πηγαίνουν να βαζουν χαρατσια χαράτια πόρτα-πόρτα στου δημότε του, γιατί αλλιώ μάλλον δεν θα βγαίνουν. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θέλει να εξοικονομήσει το οικονομικό επιτελείο από το ΕΚΑ. Σου, σου υπόσχομαι ότι θα το χάσει το στόχο αυτόν. Διότι ήδη το ΙΚΑ έχει τρομακτικό πρόβλημα Ακριβώς. να εισπράξει λόγω τη τερατόδου ανεργία mm -hmm. και τη εισφοροδιαφυγή που υπάρχει στο ΕΚΑ. Βεβαίω ανάμεσα στο ΙΚΑ, όταν βρίσκει χρόνο να το διοικήσει, ο Ταμεία του Πασόκ, λέει ότι θα κάνω κάτι για τα Αλλά μέχρι στιγμή δεν μα έχει πείσει. Άρα αυτό το νούμερο είναι ανασφαλέ. 220 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο των Ναυτικών και το Ταμείο των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Εδώ μόνο εάν οι ελεύθεροι επαγγελματίε εκτό του περισσότερου φόρου που καλούνται να πληρώσουν, είναι αλήθεια βγήκαν τα στοιχεία, τώρα δεν πληρώνουν πάρα πολλού, αλλά είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι mm -hmm. στου ελεύθερου επαγγελματίε που είναι δουλειά μέχρι να βρούνε δουλειά. Αλλά εν πάση μετός, εδώ λέει θα του κόψει κι άλλα. Mm -hmm. Πώ θα τα κόψει και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, διότι οι εισφορέ των εμπόρων και των επαγγελματιών θα είναι πολύ μικρότερε. Αν, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που συζητάγαμε, κλείνουν τα μαγαζιά τώρα μετά το άλλο. Από τον ΟΕΔ, πώ θα κοπούν 264 εκατομμύρια. Εδώ θα γίνει το θαύμα και ενώ σε άλλο σημείο ο λέει ότι η ανεργία θα πάει 17,1 έναντι περισσινής πρόβλεψης 15 mm -hmm. για να καταλάβουμε τη διαφορά αν και ήδη γνωρίζουμε ότι τον Αύγουστο ήταν στο 18 αλλά έτσι είναι τα νούμερα, ξέρεις, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω εδώ θα γίνει το άλλο θαύμα, Μάλιστα. ότι θα ξοδέψουμε λιγότερα για μεγαλύτερη ανεργία Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε ακόμη 175 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΑΣ δεν μπορώ να πω αν είναι τόσα. Υπάρχει ένα σκανδαλάκι στο θέμα του ΕΚΑΣ. Λέδι. Ότι ποτέ δεν κοίταξαν να δουν αν αυτοί που παίρνουν το ΕΚΑΣ θυμόμαστε ότι είναι το mm -hmm. πρόσθετο που παίρνουν οι πολύ χαμηλοί <coughs> συνταξιούχοι. Οκ. Okay. Ποτέ δεν κοίταξαν αν υπάρχουν άλλα εισοδήματα. Ανακαλύψαν λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το ΕΚΑΣ και την ίδια στιγμή έχουν mm -hmm. καλά να είναι, να τα χαίρονται, άλλα εισοδήματα από αλλού. Άλλη μια απόδειξη του πόσο καλό κράτο πρόνοια έχουμε. Λοιπόν, για να και εδώ πάντω θα είναι λεφτά. δύσκολο να κοπούν. Άρα οι δαπάνε. Όλε μαζί είναι δύσκολο να κομπούν, δεν είναι τόσο απλέ. Περιμένουν λοιπόν 10 δι έσοδα και δαπάνε μαζί να βελτιωθεί το αποτέλεσμα του προπολογισμού. Από πολλού περιμένουμε εξοικονομήσει τώρα και εδώ υπάρχει επίση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, μείωση του χρέου λόγω τη ανταλλαγή των ομολόγων υπολογίζεται σε 43 δι σε αυτόν τον προπολογισμό. Στην κυβέρνηση και όχι μόνον υπάρχουν απόψει ότι θα πρέπει το κούρεμα να πάει και στο 60. Mm -hmm. Υπήρξαν απόψει και για 70%. Αλλά το πιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το πώ θα προτείνουμε εμεί να γίνει η ανταλλαγή. Αυτή τη στιγμή η πρόταση δεν υπάρχει στο τραπέζι. Ξέρουμε ότι δεν θα κάνουμε το λάθο που κάναμε πριν, να βάλουμε τέσσερι μεταξύ του διαζευτικέ προτάσει. Μία θα του δώσουμε για να την πάρουν. Και μάλλον το αποτέλεσμα θα είναι και κοντά. Άρα η εξοικονόμηση των τόκων θα είναι 5 δισεκατομμυριάκια. Φαντάσου ότι από εξοικονόμηση αυτή είναι όλα τα έσοδα τα φετινά. Είναι ίδιο ποσό η mm -hmm. ανθέση την περικοπή των δαπανών. Και τώρα α, το έλλειμμα. Ο στόχος είναι να πάει στο 5,4 από 9 το 2011 με το PSI. Με το PSI. Σου θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η μεγάλη τρομάρα με το δημόσιο χρέο στην Ελλάδα, δηλαδή πέρυσι, καλή mm -hmm. ώρα, λέγαμε ότι θα ήμασταν περίπου εκεί χωρί PSI, χωρί τίποτε. Άρα, αυτή τη στιγμή είμαστε με το PSI, που σημαίνει ότι έχουμε χάσει ατελείωτο χρόνο στη διαδρομή. Για να φτάσουμε λοιπόν σε πρωτογενέ πλεόνασμα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, 1,1% του ΑΕΠ με την ανταλλαγή ομολόγων. Εδώ έχουμε δύο σενάρια, 1,6% χωρί αυτήν. Άρα, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα που είναι περίπου πέ-6, κάτι κάτω από το 6, και μα δημιουργεί αυτό ένα πλεόνασμα μια μονάδα. Φαντάσου όμω ότι εμεί χρειαζόμαστε πλεόνασμα πέντε μονάδων για να αρχίσει να μειώνεται το δημόσιο χρέο. Από τη μία μονάδα να πά στι πέντε μονάδε, πρέπει να εξαλείψει πλήρω οποιοδήποτε έλλειμμα ε, του γενικού προπολογισμού, τη γενική κυβέρνηση. Άρα, το κούρεμα στο κράτο είναι αυτό που θα μα δώσει το αποτέλεσμα. Πού θα μας βγάλει τελικά από τη μιζέρια. Περί κουρέματο κράτου, εγώ δεν ακούω να μιλάει κανεί, ούτε τα τρία κόμματα, ούτε ο κ. Παπαδήμο. Αφήσαμε για το τέλο δύο κρίσιμα μεγέθη. Πρώτο, ε, αυτό τη ύφεση, ε, από το οποίο θα κρυθούν πολλά. Ήφεση το 2011 που υπολογίζεται να κλείσει το 5,5% και για το 2012 έχουμε τον εξή πολύ φιλόδοξο στόχο, 2,8%. 2,8 μείον, είναι φιλόδοξο αυτό. Σε βλέπω να έχει προσαρμοστεί. 3,5%. Ναι, το 5,5 δεν είχε γραφτεί πέρυσι, δεν το προβλέψαμε. Αυτό είναι κάτι που πήγαμε πιο πάνω. Mm -hmm. Ορισμένοι μάλιστα λένε ότι θα είναι λίγο χειρότερο, 6 αν και έχει αρχίσει και μια συζήτηση για το κατά πόσο αυτά τα στοιχεία είναι τελικώ σωστά με μείον 3% το 12 η κατάσταση είναι άσχημη και δεν μας δίνει την εμπιστοσύνη ότι τουλάχιστον στο τελευταίο τρίμηνο του 12 θα δούμε κάτι θετικό. Πρέπει να βρούμε κάτι καλύτερο, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι θα ψάχνουμε και δεν το βρίσκουμε. Και τελευταίο, επίσης πολύ κρίσιμο στοιχείο, είναι αυτό τις ανεργία. Η ανεργία ναι. που γιγαντώνεται και υπολογίζεται το 11 να κλείσει το 15,4% και να οξυνθεί το 2012 και να φτάσει το 17,1%. Αυτό είναι η ανεργία έτσι όπως μετριέται από την αισία. Είναι σωστή η μέτρηση, αλλά δεν σημαίνει ότι η πίεση που θα καταλαβαίνει η κοινωνία από την ανεργία θα είναι 17%. Η πίεση θα είναι πολλαπλάσια. Διότι η χώρα δεν έχει ζήσει ποτέ πριν των αρχών της δεκαετίας του 1980 με τόσα μεγάλα νούμερα. Μάλιστα. Αλλά τότε έμπαινε ο κόσμος στο δημόσιο και κάτι γινότανε. Πού θα μπει, mm -hmm. αφού θα βγαίνουν οι άλλοι. Άρα, το πρόβλημα αυτό είναι το οξύτερο κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Βάζοντα του ανθρώπου πίσω στη δουλειά, να πω και εγώ κάτι που λέει ο Ομπάμα, ε, θα πετύχουμε να έρθει η οικονομία να ξαναπηγαίνει καλύτερα. Αλλά αυτό πρέπει να το συμφωνήσουν τα κόμματα, όπω ξέρει. Στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα αν δεν συμφωνήσουν τα κόμματα. Πάμε Παπα, Παπα Δημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άσχαμα. Να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίε και κύριοι, το ρεπορτάζ του Χρυσό ο προπολογισμό του 2012 έχει ως στόχο τη δημιουργία πρωτογενού πλεονάσματος. Με βάση τα δύο σενάρια που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών, το πλεόνασμα θα είναι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ με το PSI και 3,5 δισεκατομμύρια χωρί το PSI και πάντω και στι δύο περιπτώσει αρκετά χαμηλότερα από τι αρχικέ προβλέψει. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο προπολογισμό του 2012 για πρώτη φορά τουλάχιστον στη μεταπολίτευση μειώνει το χρέο. Που από τα 352 δισεκατομμύρια φέτο θα πέσει στα 309 δισεκατομμύρια εξαιτία τη συμφωνία του κουρέματο. Την ίδια στιγμή μειώνονται και οι δαπάνε για την αποπληρωμή των τόκων από τα 16,4 δισεκατομμύρια φέτο στα 12,8 το 2012. Το Οικονομικό Επιτελείο εγκατέλειψε την πρόβλεψη για 8.5% έλλειμμα φέτο, τοποθετώντας το στο 9%. Για το 2012 το έλλειμμα θα είναι στο 5,4% με το PSI και στο 6,7% χωρίς αυτό. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι, ακόμη και αν το έλλειμμα του 2011 προκύψει τελικά μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσει ένας νόμος με τον οποίο θα επιβληθούν νέες περικοπές σε αποδοχές και συντάξεις, νέοι φόροι. Δεν θα χρειαστούν τέτοια μέτρα τα οποία μειώνουν το εισόδημα των πολιτών εφόσον εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ψηφίσει και τα οποία είναι ήδη σκληρά, βαριά, δύσκολα. Πάντως και χωρίς νέα μέτρα, τα φορολογικά έσοδα του 2012 αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα οι φόροι εισοδήματο φυσικών προσώπων θα αυξηθούν 29%, κυρίως εξαιτία της μείωσης του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ, της διεύρυνσης των τεκμηρίων, της κατάργησης φοροαπαλλαγών και των έκτακτων εισφορών. Οι εισπράξει από φόρου στην περιουσία θα αυξηθούν κατά 217% εξαιτία του τέλου ακινήτων που εισπράτεται μέσω τη ΔΕΗ, τη εισπράξη του ΕΤΑΚ του 2010, αλλά και τη αλλαγή στη φορολόγηση των ακινήτων με τη μείωση του αφορολόγητου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που αναμένεται να ανακοινωθούν με το φορολογικό νομοσχέδιο πριν το Μάρτιο. Οι εισπράξει από φόρου στα νομικά πρόσωπα θα μειωθούν 22% εξαιτία τη ύφεση, ενώ οι εισπράξει από ΦΠΑ θα μειωθούν 2% παρά τι συνεχεί αυξήσει στου συντελεστέ. Εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων από φόρου κατανάλωση κατά 2,3%, όταν η πρόβλεψη για την ιδιωτική κατανάλωση είναι για μείωση 4,1%. Προβλέπονται ακόμη 2 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα από την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Έχουμε δώσει τη δημοσιότητα τι καταστάσει των μεγάλων οφιλετών. Το γεγονό ότι έχουμε πάρει τα ονόματα αυτών που εξήγαγαν καταθέσεις μεγάλου ύψους στο εξωτερικό χωρίς αυτό να δικαιολογείται από το εισόδημα και την περιουσία τους και στοχεύουμε ελέγχους προς αυτούς το γεγονός ότι λειτουργεί η διαδικασία του αυτοφόρου για μεγάλους οφειλέτες προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σημαίνει κάτι στο σκέλο των δαπανών η εφαρμογή του PSI θα τις ρίξει στο ύψος των 72,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ χωρίς το PSI θα παραμείνουν στο επίπεδο των 77,7 δισεκατομμυρίων. Οι πρωτογενεί δαπάνε θα μειωθούν κατά 2,7 δισεκατομμύρια. Ειδικότερα το κονδύλι για μισθού και συντάξει είναι μειωμένο κατά 700 εκατομμύρια και κατά περίπου 440 εκατομμύρια αυτό για τι πρόσθετε παροχέ και τα επιδόματα εξαιτία τη εφαρμογή του νέου μισθολογίου, τη εφεδρεία και τη μείωση των συμβασιούχων. Αρνητική εντύπωση προκαλεί το νέο ψαλίδισμα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για φέτο στα 6,9 δισεκατομμύρια από 7,6 για να ωρεοποιηθεί η εικόνα του προπολογισμού ενώ για το 2012 προβλέπεται η επαναφορά του στα 7,5 δισεκατομμύρια. Το οικονομικό επιτελείο τοποθετεί την ύφεση στο 2,8%, την ανεργία στο 17,4% και τον πληθωρισμό στο 0,6%. Προβλέπεται ακόμη η αύξηση των εξαγωγών 6,4%, μείωση των εισαγωγών 2,8% και μείωση των επενδύσεων 4%. Στο κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων, ο πύχη έχει τεθεί στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα προέλθουν κυρίω από την πώληση των ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, του υποδρόμου, των ΕΛΤΑ, τη ΕΛΒΟ και των ελληνικών αμυντικών συστημάτων αλλά και την πώληση μεριδίων του δημοσίου σε ΕΛΠ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΦ και ΟΠΑΠ. Στη συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υπουργό οικονομικών αναφέρθηκε και στη διαπραγμάτευση για το PSI, που αποτελεί κλειδί για την εκτέλεση του προπολογισμού, τονίζοντα ότι η Ελλάδα στοχεύει σε 100% συμμετοχή. Εμεί είμαστε κράτο μέλο τη Ευρωζώνη και θα κάνουμε αυτό που λέει η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφή. Θα κινηθούμε εθελοντικά. Δεν παίρνουμε καμία μονομερή πρωτοβουλία. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε στο όνομα της Ευρωζώνης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το EFSF, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και τι μεγάλε χώρε. Μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχέδιο για τον διακανονισμό των στεγαστικών δανείων των δημοσίων υπαλλήλων που επηρεάζονται από το νέο μισθολόγιο και την εφεδρεία, ενώ ο κύριο Βενιζέλο προανήγγειλε φορολογικέ ελαφρύνσει, κυρίω στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, για τι επιχειρήσει που θα δημιουργήσουν θέσει εργασία. Η συζήτηση για την ψήφιση του προπολογισμού θα γίνει μεταξύ 3 και 7 Δεκεμβρίου.